Τώρα να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, να πάμε στις εξελίξεις και τις προοπτικές, τις πολύ σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται για τον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ειδικότερα για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον πρόεδρο του ΟΛΑ, τον κύριο Σταύρο Σταυράκογλου, ο οποίος θα μας μιλήσει τηλεφωνικά. Μαζί μας και ο συνάδελφος Δημήτρης Θεματάκης. Κύριε Σταυράκογλου, καλησπέρα σας. Υποθέτω πως είχατε την ευκαιρία χθες με την επίσκεψη του ελληνοβραζιλιάνικου του επιμελητηρίου στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης να ξεδιπλώσετε μία ακόμα πτυχή του λιμάνιου της Αλεξανδρούπολης. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα ακόμη από τα καλά νέα στα πολλά τελευταία που εμφανίζονται σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού. Το εντοπίζετε κι εσείς ως τέτοιο? Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Καλησπέρα σας. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, κύριε Αποστολίδη, πως οι αναπτυξιακές δραστηριότητες του λιμένα Αλεξανδρούπολης που συνδέονται με την εξωστρέφεια, έτσι και χθες στη συνάντηση με τα μέλη του Ελληνοβραζιλιανικού Επιμελητηρίου συζητήσαμε τις διάφορες προοπτικές του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, τις υποδομές που αναπτύσσουμε ώστε να μπορέσει να αποτελέσει λιμάνι υποδοχής συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι εξελίξεις οι οποίες πιστεύετε πως θα αρχίσουν να τις βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο σύντομα? Νομίζω ότι αυτά έχουν να κάνουν και με το πέρας των συγκεκριμένων υποδομών που τρέχουν, όπως είναι η σιδηροδρομική σύνδεση και η ολοκλήρωση του έργου της εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης Αλεξανδρούπολης. Αυτό που σας είπαν οι Βραζιλιάνοι δηλαδή είναι πως θεωρούν πως υπάρχει προοπτική συνεργασίας πολύ συγκεκριμένη και πολύ δεδομένη. Η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία είχε καθαρή στόχευση στο πρωτογενή τομέα. Η συζήτηση λοιπόν περιστράφηκε γύρω από τις δυνατότητες του λιμένα να ανταποκριθεί στον ελιμενισμό, στην προσέλκυση συγκεκριμένων σκαφών, συγκεκριμένου βυθίσματος, ώστε να γίνει μετά η απαραίτητη τροφοδοσία είτε στην ανατολική ενδοχώρα της Ευρώπης είτε σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνέργειες με διάφορους τοπικούς φορείς και εκμετάλλευση, αν θέλετε, κάποιων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχουμε στο νομό Εύρου. Μάλιστα. Δημήτρη. Αυτό το οποίο δεν κατάλαβα προηγουμένως από αυτά που είπε ο κ. Σταυράκογλου είναι πρώτα θα γίνει το λιμάνι, θα ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής και στη συνέχεια θα μπούμε σε μια διαδικασία, θα υπάρξει κάποιος που θα πάρει να το λειτουργήσει το λιμάνι? Όχι, όχι. Και πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Σταματάκη, για να αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ένα πολύ καλό στοιχείο που προέκυψε από αυτή τη συνάντηση είναι ο αφουγκρασμός και η αντίληψη το πώς λειτουργούν τα λιμάνια της Λατινικής Αμερικής και γενικότερα της Αμερικανικής Ηπείρου. Έτσι ώστε στην προσεχή επικαιροποίηση του Master Plan να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε χρήσεις συμβατές με συγκεκριμένες δραστηριότητες των λιμένων εκεί. Αφετηρία όλων αυτών αποτέλεσε η συνεργασία με το λιμένα Ιμπιτούμπα της Βραζιλίας, που αποτελεί έναν από τους κυριότερους εμπορικούς λιμένες και βάση, αν θέλετε, ελιμενισμού των ρωσικών φορτηγών πλοίων στην Αμερικανική Ήπειρο. Που έρχονται για να φορτώσουν προφανώς εμπορεύματα από τη Βραζιλία, έτσι? Ακριβώς. Για να μεταφερθούν στη Ρωσία. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή η Βραζιλία εξάγει αρκετά προϊόντα προς την Ρωσία, θεώρησε και βρήκανε ότι το συγκεκριμένο λιμάνι γεωγραφικά και με τις υποδομές που αναπτύσσει και συζητήσει φυσικά με την κυβέρνηση μπορεί να προσδώσει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών για τις επιχειρήσεις της Βραζιλίας και τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Ναι. Αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν γινόταν αυτή η επαφή, όπως σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, για να γίνει η απαραίτητη συραφή των συγκεκριμένων χρήσεων που υπάρχουν στα λιμάνια της Λατινικής Αμερικής, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ως λιμάνι υποδοχής στέγιων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ότι σε όλα τα λιμάνια της Λατινικής Αμερικής και κυρίως το λιμάνι με το οποίο συζητάμε, το λιμάνι της Ιμπιτούμπα της Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας, υπάρχει μια ελεύθερη ζώνη, ελεύθερη ζώνη, μην παρεξηγηθώ, δεν έχει να κάνει με εργοδοτικά, εργατικά ζητήματα, ναι. Ελεύθερη ζώνη εννοώ σχετικά με τη χρήση, όπου υπάρχει συγκεκριμένη μονάδα όπου αλέθεται η σόγια, υπάρχουν συγκεκριμένοι ψυχητικοί θάλαμοι
για διαφορετικά προϊόντα, είτε βοηδή, είτε χοιρινά, είτε γοπρόβατα. Και αυτά αμέσως με το που έρχονται και με το που ξεφορτώνονται, γίνεται η εκφόρτωση από τα πλοία, γίνεται η διακομιδή τους στα διάφορα κέντρα μέσα στην στο υπηρετικό μέρος της Βραζιλίας. Αυτές οι μονάδες εκεί είναι ιδιωτικές δηλαδή? Ακριβώς. Ιδιωτικές. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν, αυτές τις χρήσεις προσπαθούμε να δούμε αν είναι συμβατές με το νομοθετικό πλαίσιο το ελληνικό, να δούμε αν μπορούν να είναι συμβατές και με την τεράστια χερσαία ζώνη που έχουμε εμείς εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ναι, για να τις ενσωματώσουμε και να μπορέσουμε μετά να υποδεχθούμε συγκεκριμένο αριθμό πλοίων. Είναι ο συγκεκριμένος, συγγνώμη κύριε Σταματάκη, ο συγκεκριμένος αριθμός πλοίων δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλασματικός ή μπορούμε να το συζητήσουμε να είναι θεωρητικός. Είναι κάτι το οποίο είπαμε ότι θα έρθουμε σε επαφή, θα γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και θα αποτυπωθεί πάνω σε συγκεκριμένες συμβολιογραφικές πράξεις. Μάλιστα. Άρα μπορούμε να προβλέψουμε ότι είναι δεδομένη αυτή η συνεργασία. Θεωρώ πως ναι. Φυσικά, στο βαθμό που θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εμείς σε κάποιες απαιτήσεις. Δηλαδή, μετά την... Οι οποίες έχουν οριστεί, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε στη διαδικασία συγκεκριμένων ερωταπαντήσεων. Δηλαδή, σήμερα προχωρήσαμε στην αποτύπωση, στην αποστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην αποτύπωση των λειτουργικών βαθών, των σημερινών λειτουργικών βαθμών μέσα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και των βαθών που θα υπάρχουν μετά την εκβάθυνση, μετά το δέντρο ολοκλήρωση του έργου της εκβάθυνσης. Αυτό το ζήτησαν οι Βραζιλιάνοι δηλαδή? Ακριβώς. Καλά, όμως έτσι και αλλιώς έπρεπε να το είχατε κάνει κι εσείς. Υποθέτω. Έτσι και αλλιώς έπρεπε να το είχατε κάνει κι εσείς. Υποθέτω. Μα ούτως ή άλλως έχει γίνει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ολοκλήρωση της εκβάθυνσης, εμείς βασιζόμαστε μόνο στα στοιχεία της μελέτης. Σωστά. Μάλιστα. Αποτυπώθηκε λοιπόν αυτό και σε πρακτικό, ας το πούμε, επίπεδο. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα ακόμη κομμάτι μέσα σε ένα εξωστρεφές πλάνο που προσπαθούμε να αναπτύξουμε ως διοίκηση του οργανισμού, ναι, σε απόλυτη συνέργεια και με τους υπόλοιπους φορείς. Και εδώ να αναφέρω ότι υπήρχε παρουσία και της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης και παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεροντόπουλου, έγινε συνάντηση και υπάρχει και ιδιαίτερη ζέση από πλευράς κυβέρνησης, γιατί πέραν της συνάντησης που ανακοίνωσε και ο κ. Γεροντόπουλος με το Ελληνοβραζιλιανικό Επιμελητήριο, υπάρχει συνάντηση και με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Μηταράκη. Μάλιστα. Αυτή προηγήθηκε προφανώς της επίσκεψής σου στην Αλεξανδρούπολη ή θα γίνει... Θα γίνει στο προσεχές διάστημα. Δημήτρη. Αυτό το οποίο εμένα μου προκαλεί εντύπωση είναι, ακούω διάφορα σενάρια ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από δεξιά, αριστερά, από τη Ρωσία, χθες διάβαζα. Υπάρχει κάτι, κύριε Σταυράκουλο, έχετε κάποια ενημέρωση? Κοιτάξτε. Έρχεται κόσμος και βλέπει το λιμάνι μας, ελέγχει, βλέπει τις καταστάσεις, πώς ακριβώς έχουν δημιουργηθεί τις υποδομές του λιμανιού? Υπάρχει ενδιαφέρον ή πραγματικά αυτά είναι λόγια και λόγια και λόγια για να έχουμε να δημιουργούμε μια ψυχολογία και σε εμάς αλλά και στον ίδιο τον κόσμο εδώ τη περιοχή ότι κάτι πάει να γίνει στο λιμάνι? Γιατί μας. Αν όλα αυτά ισχύσουν, κύριε Πρόεδρε, κάποιοι θα μαλώνουν σε λίγο για το ποιος θα πρωτοαξιοποιήσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Όπως φαίνεται, είναι τόσο πολύ ενδιαφερόμενοι. Μακάρι επιτέλους να έχουμε καυγάδες γι' αυτό και να μην έχουμε καυγάδες γιατί δεν αξιοποιείται. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαίωσω εγώ είναι ότι όντως υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Όχι για το συνολικό, γιατί εδώ υπάρχει μια παρερμηνία σε κάποια ζητήματα. Δεν μιλάμε για πώληση παραχώρησης όλου του λιμένα. Μιλάμε για δημοτικές παραχωρήσεις, μισθώσεις συγκεκριμένων κομματιών, μερών των λιμενικών εγκαταστάσεων. Παραδείγματος χάρη με το Ελληνοβραζιλιανικό Επιμελητήριο συζητήσαμε τις προοπτικές που δημιουργούνται με το σταθμό κοντέινερ, τον τερματικό σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων που θα υπάρχει στο νέο ΣΕΜΠΟ μετά το πέρας της συνδρομικής σύνδεσης και της εκβάθμισης. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον, θερμό ενδιαφέρον για διάφορους τομείς, όπως είναι τόσο το εμπορικό κομμάτι, το κάργο, όσο και λιμένας αναψυχής. Το ενδιαφέρον δεν είναι σε θεωρητικό κομμάτι. Η Μαρίνα δηλαδή. Ναι. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Δεν είναι σε θεωρητικό κομμάτι, κύριε Σταματά και κύριε Αποστολίδη. Είναι πλέον σε πρακτικό κομμάτι, αλλά επειδή μιλάμε καθαρά για επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμφωνίες, περιμένουμε αυτό να αποτυπωθεί σε συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί τίποτα δεν θα γίνει με τη μορφή της ανάθεσης και σε μία νύχτα. Θα προκύψουν μέσα από συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες όπου θα συμμετέχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Εξυπακούεται. Που θα υπάρχει από πριν η εξέταση της σφαιρεγκαιότητας της κάθε επιχείρησης που θέλει να εμπλακεί επενδυτικά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα.
εμένοντας σε θέματα που αφορούν την πρωτεύουσα του Εύρου, διότι έχουμε και την έντονη ανησυχία με την οποία αντιμετωπίζουν το χειμώνα, τον ερχόμενο χειμώνα, οι κάτοικοι στο συνοικισμό της οδού Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την κακή υποδομή της αποχέτευσης, εξαιτίας της οποίας μπορεί και πάλι να πλημμυρίσουν, να πλημμυρίσουν τα σπίτια τους, οι δρόμοι τους, όπως έχει συμβεί άλλωστε και πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό που ζητούν είναι άμεσες παρεμβάσεις καθαρισμού των φρεατίων, ώστε να νιώθουν όσο γίνεται πιο ασφαλείς εναντίον των καιρικών φαινομένων.